είχατε συναντήσει στο Υπουργείο, ποια είναι η τελική απάντηση που πήρατε, γιατί κάνετε εσείς από εδώ και στο εξής. Το τελικό ποσό που χρηματοδοτείται η μεταφορά των παιδιών στην Κρήτη είναι 3.047.000. Είναι ένα μικρό ποσό όσον αφορά το συνολικό ποσό της οφειλής, διότι μιλάμε για 3 εκατομμύρια στα 15 εκατομμύρια ευρώ. Εν πάση περιπτώσει όμως, είχαμε ξαναπεί από την αρχή της ιστορίας αυτής ότι το κτέλ Ηρακλείου, το πρόβλημά του είναι η χρηματοδότηση της νέας σύμβασης από τις τράπεζες, από την τράπεζα με την οποία συνεργαζόμαστε. Εάν και εφόσον δεχτεί η τράπεζα με την οποία συνεργαζόμαστε να ανοίξει τα πλαφόν, θα το συζητήσουμε. Αύριο έχουμε διοικητικό συμβούλιο, θα κάνουμε επαφές με την τράπεζα, έχουμε και με την περιφέρεια κάποιες επαφές, θα δούμε, πιστεύω να πάνε όλα καλά. Κύριε Πρόεδρε, δηλαδή αν η τράπεζα δεν δεχτεί να ανοίξει το πλαφόν, δεν δεχτεί τη νέα σύμβαση, αν δεν της καταβάλλετε τα οφειλόμενα, δεν ξεκινάτε? Εάν και εφόσον η τράπεζα δεν δεχτεί να ανοίξει το πλαφόν, σαφώς και δεν μπορούμε εμείς από μόνοι μας να χρηματοδοτήσουμε τη νέα σύμβαση, ένα τεράστιο έργο, σαφώς και δεν μπορούμε. 3.047.000 έναντι 15 για όλη την Κρήτη, όχι για το κτέλ ανατολικής Κρήτης. Βέβαια. Το ποσό αυτό αφορά και τις δύο περιφέρειες και τα δύο κτέλ. Το κτέλ Ηρακλείου παίρνει γύρω στο 1.300. Και το κτέλ Χανίων παίρνει γύρω στο 1.700, διότι είναι η σύμβαση μεγαλύτερη που έχουν τα Χανιά. Τι σας είπαν από το Υπουργείο, δηλαδή πότε θα πάρετε το υπόλοιπο ποσό? Υπήρξε απάντηση σαφής? Έχουμε διαβεβαίωση από τον Υπουργό ότι στο πρώτο δεκαήμερο του Οκτώβρη θα υπάρξει και δεύτερη χρηματοδότηση. Εκτός από αυτό μας είπε ότι με τη δόση των 31 δισεκατομμύριων, από εκεί θα μπουν οι παλιές οφειλές, τα ληξιπρόθεσμα που αφορά τη μεταφορά του 11. Οπότε περιμένετε? Βέβαια, περιμένουμε. Εμείς θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Οι μαθητές που μεταφέρουν τα δύο κτέλ της Ανατολικής και της Δυτικής Κρήτης υπερβαίνουν τις 19.000 μαθητές. Και αν δεν ξεκινήσετε? Οι διοικήσεις και οι δύο, και τα δύο κτέλ, είχαμε ξεκαθαρίσει και ξεκαθαρίζουμε και τώρα. Και το είχαμε πει και από την αρχή. Σαφώς είναι οικονομικό το θέμα, όμως είναι και τεχνικό. Δηλαδή, αν δεν ξεμπλοκάρει το πλαφόν από τις τράπεζες και δεν χρηματοδοτήσουν τη νέα σύμβαση, τότε εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι.